Εμεί έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα στο Δελτίο Ειδήσεων τη τηλεόραση ΣTART τον κύριο Νίκο Βούτσι. Κύριε Βούτσι, καλησπέρα σα. Καλησπέρα και σα ευχαριστώ. Να σα καλωσορίσω και, και να σα ευχαριστήσω καλά. πολύ. Πρέπει να πω ότι είχαμε την ευκαιρία να έχουμε μια σύντομη συζήτηση χθε τηλεφωνικά στο Δελτίο Ειδήσεων. Αναλυτικά, την πολιτική επικαιρότητα θα σχολιάσουμε σήμερα. Να ξεκινήσουμε με την επίσκεψή σα στη δράμα και την ομιλία που θα αναπτύξετε στι 7 το απόγευμα. Είναι μια κομβική στιγμή έτσι, στα πολιτικά πράγματα της χώρας και γι' αυτό κάνουμε όσο το δυνατόν έτσι, ευρύτερα αυτό που ονομάζεται πολιτική εξόρμηση, επαφή με τις οργανώσεις, με τους φίλους του κόμματος, με τις τοπικές κοινωνίες, έτσι ώστε να ενημερώσουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε το δικό μας μήνυμα μπροστά σε μια κατάσταση που προδιαγράφεται επί οικός αδιέξοδη και την οποία τη συνειδητοποιούν και οι ίδιοι που αλλιώ τα θέλανε, αλλιώ τα βλέπανε, προμηνών και αλλιώ τους έρχονται, αλλά και ο λαό μα που βρίσκεται σε μια κατάσταση, ε, στη μεγάλη του πλειοψηφία, θα έλεγα απόγνωση. Και ξέρετε, η απόγνωση είναι κάτι περισσότερο από οργή, είναι κάτι περισσότερο από αγανάκτηση, ε, mm. και δημιουργεί ένα σφιχτικό πλαίσιο που αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να υπάρξουν λύσει και στο πολιτικό επίπεδο και στο κοινωνικό επίπεδο. Αυτή τη συζήτηση, αυτή τη διεργασία, αν θέλετε, υπό το φόντο και πρωτόγνωρων εξελίξεων που συνέβησαν στο προηγούμενο διάστημα, παραδείγματο χάρη σύλληψη ε, μέρους μέρου ηγετικών στελεχών τη Χρυσή Αυγή κτλ., που είναι πράγματι πρωτόγνωρα με τα πολιτευτικά mm. πράγματα, φτιάχνουν ένα καμβά στον οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε, να αποφασίσουμε, να δράσουμε περί αυτού πρόκειται. Βάλατε έτσι το γενικό πλαίσιο και τώρα θα περάσουμε στα επιμέρους θέματα. Να ξεκινήσουμε κύριε Βούτσι με την οικονομική κατάσταση και την πορεία μέχρι στιγμής οι θυσίε του ελληνικού λαού. Τι έχουν αποδώσει και τι να περιμένουμε μέσα στο επόμενο διάστημα. Ε, καταρχήν να σας πω ότι δεν, εμείς δεν χρησιμοποιούμε την ορολογία θυσίες. Εσείς πολύ καλά κάνετε γιατί χρησιμοποιείτε ότι είναι η επίσημη. Εγώ πιστεύω ότι είναι, είναι η θυσίες... επίσημη ορολογία. Όχι, ξέρετε το θυσίες. Με πολύ κόπο και πολύ βεβαίως, βάσανο βεβαίως. και υπομονή. Με ανοιχή την έννοια των συνεπιών συνεπειών πάνω στους ανθρώπους είναι έτσι όπως τα λέτε ακριβώς. Mm -hmm. Αλλά δεν είναι θυσίες με την έννοια της αυτοθυσίας. Δηλαδή πως οι ίδιοι Πω ο ίδιο ο κόσμο επέλεξε. Είναι κάτι που έχει επέλεξε. Επειληθεί. Ε, βεβαίως, κάτι που το επευλήθη. Με αυτή την έννοια σα το πω. Λοιπόν, ε, φαίνεται, περιμέναν, αν θυμάστε, εγώ θα είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένο όταν μιλάω, για να είναι και πιστικά τα επιχειρήματα και, και όλη η συζήτηση. Περιμένανε τι γερμανικέ εκλογέ, ναι. έτσι ώστε μετά το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών, το εκρεμούν θέμα. Τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέου και άρα το τι θα γίνει μετά την τυπική λήξη του μνημονίου που έχει υπογραφεί, να τεθεί επιτάπητο. Και μάλιστα σε ένα περιβάλλον που όλοι λέγανε και λένε ότι, και διεθνώ ότι τουλάχιστον 40% ενδεχομένω και περισσότερο πρέπει να κουρευτεί από το ελληνικό χρέο για να γίνει βιώσιμο, έτσι ώστε ας πούμε, να μπορέσει πραγματικά η χώρα να ανορθωθεί. Σαν ένα από τα πρώτα μέτρα που θα έπρεπε κανεί να δει. Αυτή η συζήτηση δεν γίνεται από του Γερμανού και δεν γίνεται και από την Τρόικα. Και αυτό έχει ευνηδιάσει την ελληνική κυβέρνηση. Αυτή τη συζήτηση θέλουν να την κάνουν μετά τι ευρωεκλογέ. Ναι. Δηλαδή δεν δέχονται τώρα να κάνουν μια τέτοια συζήτηση μέσω μακροπρόθεσμη. Δέχονται αντίθετα, έτσι όπω είχε γίνει και όλη την προηγούμενη τριετία, να βάλουν κάτω και να πούν τι είχαμε πει, πώ θα κάνετε, τι έχει υπογράψει, τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει. Και έτσι μπήκαμε πάλι σε μια συζήτηση μετρολογία. Έτσι. Ναι. και επιμέρους θεμάτων επώδυνων ε, και έχασε οποιαδήποτε έτσι, ε, σημασία αυτό το οποίο είχε στηθεί ως success story δηλαδή ότι εν πάση περιπτώσει ολοκλήρωσε η Ελλάδα, έχει πρωτογενές πλεόνασμα και μπορεί πλέον αλλιώς να διαπραγματευτεί. Άλλο μεγάλο θέμα το Βεβαίως, πρωτογενές Βεβαίως, αυτό σας λέω. Δηλαδή η οικονομία αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι Έρχεται το φορολογικό το οποίο ήδη έχει αναλυθεί από χθε το πρωί. Ο κόσμο, ε, κάποιου φόρου οι οποίοι είχαν μπει, υποτίθεται για ένα χρόνο και έστωναν, αναλυθεί, για ένα, για δύο χρόνια. Έχει αναλυθεί, έχει μπερδευτεί ο κόσμο. Βεβαίω. Ε, γίνανε μόνιμοι και είναι και μια επιπλέον επιβάρυνση των πιο αδύναμων. Ακόμα και αυτών που έχουν κλείσει, έχουν κατεβάσει το, το διακόπτη στο ηλεκτρικό, σε ξενίκια σπίτια, για να μην πληρώνουν το χαράτσι. Τώρα θα πληρώνουν όλοι, είπαμε, από το μαντρί μέχρι το ανήλιαγο οικόπεδο. Αυτό είναι μια ανοησία Όπως επίσης για τις συντάξεις. Είδατε τις διαρροές που γίνανε ε, για το πώς ας πούμε, μπορεί να προσθεθούν 10 και 12 χρόνια σε αυτούς που δικαιούνται και κυρίως ε, Γυναίκε, το στο γυναικείο πληθυσμό των εργαζομένων με ανήλικα τέκνα 50-52 χρόνων κτλ. Ή στο θέμα του συνταξιοδοτικού πάλι κατά πόσον, στο ασφαλιστικού μάλλον, του κατά πόσον η κυβέρνηση, το κράτος θα συνεχίσει να συμμετέχει, όπως λέει και το Σύνταγμα, και να εγγυάται, τι συντάξει, σου λέει από το 2015 και ύστερα θα είναι σταθερό το ποσό που θα βάζει το κράτο, όχι σε ποσοστό. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει πω ανάλογα με την κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων, τα οποία πηγαίνουν όλο και χειρότερα λόγω τη ύφεση που υπάρχει, λόγω τη εισφορο διαφυγή και τα ότι λοιπά. Δεν υπάρχουν ότι Αυτός όλοι σαμειωθούν. οι εργαζόμενοι είναι λιγότεροι. Αυτό ακριβώ. Λοιπόν, θα μειωθούν ναι, άρα από το 2015 και ύστερα, το λένε με κάθε τρόπο, εμέσω, αμέσω, στοχευμένα, οριζόντια και τα λοιπά, Όλη αυτή η επιχειρηματολογία οδηγεί στο ότι σε κρίσιμου οικονομικού τομεί, σε πυλώνε τους οποίους ήλπιζε ο κόσμος μετά από αυτή την τριετή απίστευτη ταλαιπωρία να ορθοποδήσει, να δει το φω στο τούνελ, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Με την ακολουθούμενη πολιτική, και έρχεται και ο κύριο Όλυ Ρεν, υπεύθυνο των οικονομικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και λέει: Κοιτάξτε, κύριοι, μην, περιπτώ, μην έχετε και πολλέ ελπίδε, αν έχετε καμία, διότι μέχρι να αποπληρώσετε το 75% των δανειακών υποχρεώσεων ως χώρα, θα είστε υποσκληροί. Εποπτεία. Όταν λέμε εποπτεία δεν εννοούν να ελέγχουν τα οικονομικά μας. Λέμε να υπαγορεύουν <laughs> την οικονομία λέει. της χώρας. Αυτό σημαίνει για τα επόμενα 30 χρόνια. Το επίσημο είναι μέχρι 22, ότι τα χατές μου τότε θα γίνει 122% άλλοι λένε 119 το χρέος. Το ανεπίσημο είναι για 30 χρόνια τουλάχιστον. Κύριε Βουτζή, ο ΣΥΡΙΖΑ τι δηλαδή. για αυτά τα θέματα και ποιες είναι οι προτάσεις του για το φορολογικό, για το ασφαλιστικό. Η γενική μας γραμμή ξέρετε πάρα πολύ καλά πως είναι ανακούφιση όσων έχουν πληγεί και όσων πλήττεται, των αδυνάμων κοινωνικά και προσπορισμός ε, πόρων έτσι ώστε να μπορεί να υπάρξει το πάρε μέσα σε μια υπαρκτή πίτα σήμερα τη παραγωγική διαδικασία τη χώρα και σε μια συγκεκριμένη κοινωνία, έτσι ώστε να γίνει αυτή η περίφημη αναδιανομή υπέρ των αδυνάτων. Και εκεί πέρα ήδη. Την τα οποία όμω αστε... έχουμε, έχουμε, ακούσει πολλέ φορέ. Βεβαίω και, και από διάφορε πλευρέ. Και από διάφορε πλευρέ, δεν το αμφισβητώ. το περίφημα, λείπει... Το περίφημα λεφτά υπάρχουν, ναι, ναι. Λείπει η πολιτική βούληση. Εμεί αυτό λέμε και ο κόσμο πλέον πρέπει να το πιστέψει. Αν πριν από ένα ή δύο χρόνια θεωρούσαν ότι αυτό ήταν αντιπολιτευτική κορώνα, επιτρέψτε μου την έκφραση. Σήμερα mm. δεν είναι έτσι. <coughs> δηλαδή, τι εννοώ. Εννοώ ότι στι ενδομιλικέ συναλλαγέ στου μεγάλου ε, ομίλου, του επιχειρηματικού, όπου γίνεται το όριο τη φοροδιαφυγή. Ε, υπήρχε μέχρι πρώτην στο Υπουργείο Οικονομικών μία διεύθυνση με έναν και ύστερα γίναν δύο υπάλληλοι, ενώ θα χρειαζόταν συνεργεία ολόκληρα, διότι είναι μεγάλο τομέα τη οικονομία και είναι μεγάλο ο, τραύμα ε, που δεν έχει πουλωθεί φοροδιαφυγή. Στι offshore εταιρείε είναι 15.000, οι 11 εξ αυτών νομίζω είναι σε καράβια, πλοία. Δηλαδή κάθε, κάθε καράβι, ξέρετε, είναι και μία offshore, θα μπορούσε να είναι και δύο ανάλογα με τα ταξίδια που κάνει. Στι υπόλοιπε λοιπόν, γι' αυτό θέλω να είμαι ακριβή. Στι 6.000 πήτε offshore έχουν κάνει μόνο έλεγχο στι 80 και έχουν σε ελάχιστε εξ αυτών. Ε, βάλει πρόστιμα ή σπράξει τα αναλογούντα με βάση την κείμενη νομοθεσία, ναι. όχι αυτή που θα έπρεπε να μπει, τα οποία είναι εκατομμύρια. Δηλαδή, Δεν υπάρχει α, πολιτική, πολιτική βούληση. βούληση. Ο Δεν υπάρχει πολιτικό υπάρχει ε, ή και τα δύο μαζί. Με είναι... συγχωρείτε, αν υπάρξει πολιτική βούληση, πώ υπάρχει μηχανισμό που μπορούμε σε 24 ή 48 ώρε το ΕΚΑΣ να το κόψουμε ή τι συντάξει ή τα οριζόντια. των πολιτών Με και δεν να είναι... Να κάνει και βέβαια... τη των εισοδημάτων εκεί το κράτος μόνο λιτρή, δηλαδή, δεν, μπορεί καλά, το, το κράτος, ναι. δεν μπορεί το κράτος να έχει ελεγκτικούς μηχανισμούς για τη λίστα τη τραπέζη τη Ελλάδα, δεν σα λέω για τη Λαγκάρ, δεν σα λέω του Λιχτεστάιν, τη τραπέζη τη Ελλάδα που ήταν 54.000, τώρα λένε 24.000, που είναι αυτοί που μέσα στην κρίση, ενώ στην τριετία-τετραετία, εξήγαγαν ποσά. Κάποιοι νομίμω. Για επιχειρήσει, mm. για τα παιδιά του, mm. κάποιοι άλλοι παρανόμω, χωρί να πληρώσουν φόρο και χωρί να ελεγχθεί το πόθεν του. Λοιπόν, επ' αυτού δεν θα μπορούσε να εισπραχτεί μια φορολογητέα ύλη πάρα πολύ σοβαρή, καύσιμα. Το περίφημο 1,5 δι που λένε όλοι ότι είναι ετησίω αυτό το οποίο χάνει από φόρου από το λαθρεμπόριο καυσίμων το κράτο. Κάναν αυτό το έσχο πέρσι με την, με την εξίσωση φέρνεις. των τιμών με το πετρέλαιο έχασε και 200. 150 δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά. Το κράτο από αυτή την υπόθεση. Πάγωσε ο κόσμο. Βεβαίω, πάγωσε ο κόσμο. Είχαμε θύματα, δυστυχώ, στη Λάρισα και ίσω όχι μόνο. Και στην και, Καβάλα. Και, και yeah. ανταυτού, δηλαδή αντί να υπάρξει η σύλληψη τη φοροδιαφυγή, διότι γι' αυτό έγινε, δεν έχουν εγκατασταθεί ακόμα. Πρέπει να τα ακούσει ο κόσμο αυτό να το μάθει. Και αν έχει κανεί άλλη άποψη, να βγει να σα την πει Δεν έχει εγκατασταθεί ακόμα ο μηχανισμό με του αισθητήρε ραδίου και με το σύστημα έτσι ώστε να είναι δυνατόν η, ε, η, 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 φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο να συλληφθεί. Δεν έχει, δεν έχει εγκατασταθεί ακόμα ο μηχανισμός στο πηγενέλα, δηλαδή των δηληστηρίων. Το γνωστό σύστημα ειδρών, εκτός. Βεβαίως, αυτό σας λέω. Ε, Δηλαδή πράγματα φοβερά, έτσι, που υποτίθεται πως έγινε έτσι ώστε να προλάβει το κράτος, να βάλει αυτό το σύστημα, να ηρεμήσει όλος ο κόσμος και να μπορεί ύστερα με τις τιμές να παίξει σε, ανθρω... σε ανθρώπινη κλίμακα. Φέτος Δεν αυτό, έγινε με, αυτό. Τη θα μπορούσα, με τη διερεύνηση λοιπόν, των κριτηρίων για το επίδομα θέρμασις, πώς το είδατε κύριε Βούτζιν. Ε, πάρα πολύ φιλίποπτα και όχι εκφύσιος, είμαι αντίθετο του μισογεμάτου ποτηριού από πλευράς γενικής αντίληψης ναι. θα προσέξατε ότι οι βουλευτές και της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόπουλα, δηλαδή των συγκυβερνώντων πολιτικών δυνάμεων με πολύ μεγάλη επιφύλαξη είδανε αυτή την εξέλιξη διότι ήρθε εξαιρετικά καθυστερημένα και δεν ξέρουν και πώ θα εφαρμοστεί. Και βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία είχαν εκφράσει την ανησυχία του. Με ερωτήσει. Ε, θυμηθείτε προ τετραμήνου την περίφημη συζήτηση για τι ρυθμίσει στην εφορία. Ε, πώ ξεκίνησε, με τι αισιοδοξία ότι θα μπορούσε ο κόσμο να αναπνεύσει και τελικά κατέληξε σε μια κατάσταση με προϋποθέσεις, με ρήτρες κτλ. όπου παραμένως χάρη μία εξ αυτών είναι να μην χρωστάει κάποιος ή να έχει φορολογική ενημερότητα για να προχωρήσει κάτι. Μα αν τα έχει αυτά, δεν θα χρώσταγε κιόλα. Με αποτέλεσμα, ελάχιστη, μερικέ yeah. χιλιάδε από τι εκκρεμούσε 180.000 υποθέσει να έχουν μπει σε ρύθμιση. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία παρουσιάζονται σαν φάρμακα δυστυχώ είναι ασπιρίνε και κάποιε από αυτέ είναι και λιγμένα φάρμακα. Με τη μεγάλη πληγή των κατασχέσεων, τι θα γίνει μέχρι <σχεδιά> τέλο του χρόνου, είναι διασφαλισμένη η πρώτη κατοικία. Ε, Μετά, περί αυτού <σχεδιά> πρόκειται είναι Μετά. φανερό το ότι η κυβέρνηση δεν το ανοίγει ενώ το καλοκαίρι το περάσαμε το μισό καλοκαίρι ακριβώς με προσπάθειες και από το κυβερνητικό επιτελείο να βρουν μια φόρμουλα πέραν της πρώτης κατοικία. Είναι φανερό το ότι δεν ανοίγει το ζήτημα ακριβώς από, διότι από την πλευρά της Τρόικα υπάρχει μια απίστευτη αιμονή ε, για να περάσουν οι πληστηριασμοί και στο πρώτο, Και στην, στην πρώτη κατοικία. κατοικία. Αυτό είναι, ξέρετε, και λόγω της γερμανικής ε, ε, Ιδιομορφία, δεν θα έλεγα ιδιοτροπία, διότι ξέρετε ότι στη Γερμανία έχουν πολύ μικρό ποσοστό ιδιοκτησία. Ναι, ενώ ιδιοκτησίας. στην Ελλάδα υπάρχει υπερβαλλόντω μεγάλο ποσοστό ιδιοκτησία. Πρώτη και ο λίγο δεύτερη με κανένα εξοχικό ή κανένα πατρογονικό κτλ. Λοιπόν, δεν μπορούν να το κατανοήσουν στην Ευρώπη. Δεν μπορούν να κατανοήσουν πω η ιστορική, η γεωπολιτική, η γεωφυσική, το ανάγλυφο της χώρα, η διαδρομή ας πούμε το πώς γεννήθηκε το κράτος μα τα λοιπά, τα λοιπά οδήγησε σε τέτοιου τύπου ιδιοκτησίες. Δηλαδή ότι από χώρα σε χώρα μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Τι σου λένε λοιπόν ότι στην κατάσταση που βρίσκεστε δώστε τα, δώστε τα, πηγαίνετε, δώστε τα κλειδιά τη εισάχθειας. Ακούνε που λέμε εμείς περί της δηλαδή να, να, απομειωθούν όσο έχει καθένας απομειωθεί το εισόδημά του, το οικογενειακό στη βάση του περιοσιολογίου πλέον να απομειωθούν και τα χρέη του. Δηλαδή ο εσωτερικός δανεισμό. Προ τι τράπεζε ταλπα έτσι, ώστε να μπορεί να κοντρολάει. Τα, τα κούνα αυτά και τρελαίνονται. Κατάλαβετε. Λοιπόν, είναι πολύ πιθανό γίνει, να βάλουν θα χέρι. Κόσμος, θα χάσει πρώτη, το σπίτι και του. Και στην πρώτη κατοικία. Ναι, παγκάκι σου Για λέει. Για κάποιο νίκη. μικρό ποσό. Νίκη. Και άμα δεν έχει οδήματα, πώ θα μείνει στο εξωτερικό. Έχετε υπόψη ότι έχουν ξεκινήσει κατασχέσει που τι σταματάνε τα κινήματα των πολιτών. Προχθέ διάβασα σε ποια περιοχή. Για ελάχιστα ποσά. Βεβαίω, βεβαίω. Για δύο εξακόσια τόσο, για τρία τόσο. Όπως επίσης έχετε υπόψη ότι δεκάδες χιλιάδες έχουν υπάρξει ήδη κοψίματα, διακοπές στο ηλεκτρικό ρεύμα. Σε πάρα πολλά νοικοκυριά και βέβαια στο στοχά νοικοκυριά. Το πρόβλημα αυτό ήταν και ειδικά από πέρσι ξεκίνησε ναι. και φάνηκε ιδιαίτερα. Άρα λοιπόν γι Και για τις κατασχέσεις αρα... που απειλούν α... τους επαγγελματίες κύριε Βούτσι για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία και εκεί είναι ένα ακόμα μεγάλο θέμα, μια ακόμα Τεράστιο μεγάλη Και ποιε mm. είναι οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για αυτά τα δύο μεγάλα θέματα που αναφερθήκαμε και τι θα κάνετε εσείς αν έρθετε στην κυβέρνηση, όταν <laughs> έχουμε, πει πάρα, έχουμε πει πάρα πολύ συγκεκριμένα για μένα τα δάνεια, σας είπα προηγούμενα, μια ναι. η οποία μπορεί να επεκταθεί και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή πέραν του ιδιωτικού ε, τομέα. Δηλαδή ένας διακανονισμός γενναίος των χρεών έτσι ώστε το ιδιωτικό λεγόμενο χρέος να παρακολουθήσει αυτό, την, α, αυτό το 22-25% που θα φτάσει της ύφεση και του... Και το, το ότι μήκρινε η πίτα αςούμε, του ΑΕΠ στη χώρα έτσι ώστε καθένα να μπορεί να ανταποκριθεί με βάση τα σημερινά του εισοδήματα και όχι τι υποχρεώσει που ανέλαβε προ ή οκταετία στους στου δανεισμού. Ε, <χει> για δε τις, την ενθάρρυνση των έψα. μικρομεσαίων και τι εισφορέ τι φορολογικέ και τα άλλα, ε, τι εργατικέ εισφορέ, ε, έχουμε πει ότι θα υπάρξουν. Πάρα πολύ συγκεκριμένα κίνητρα, αλλά με ανταπόδοση. Δηλαδή, για να είμαι πάρα πολύ ευθύς, ναι. ε, ξέρετε πως στην Ελλάδα υπάρχουν 700.000 ε, μικρές και πολύ μικρές ε, επιχειρήσεις, ε, στο όριο της οικογενειακής, υπάρχουν κάπου 300.000 ε, μέσα σε αυτές, είναι κάπως μεγαλύτερες. Θα, υπάρξουν, θα υπάρξει μια εθνική, θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κανείς, συμφωνία όπου όχι μόνο δεν θα υπάρξουν απολύσει, αλλά θα υπάρξει και μία ακόμα ή δύο ακόμα θέσει εργασία, έτσι ώστε να υπάρξει μία ανακούφιση σε σχέση με τι ασφαλιστικέ εισφορές, σε σχέση με την ενέργεια, διότι υποφέρουν, ξέρετε, είναι 30% παραπάνω η ενέργεια ε, για τις επιχειρήσεις από ό,τι στο εξωτερικό. Ότι και, και σε αυτό το κομμάτι θα βοηθήσει. Βεβαίω, δηλαδή πρέπει να γίνουν κάποια κίνητρα, δεν μιλάμε για ρευστό, μιλάμε για συγκεκριμένα κίνητρα, για μια άλλη πολιτική η οποία θα βοηθήσει τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αλλά και τις άλλες επιχειρήσεις να ορθοποδήσουν στη βάση όμως επαναλαμβάνω της θεραπείας όσο το δυνατόν γίνεται του μείζονό προβλήματος που έχουμε, δηλαδή της η ανεργία θα σκοτώσει κόκκινο. αυτή τη χώρα. Καταλαβαίνετε ότι αν πρόκειται να τη σκοτώσει, χτύπα ξύλο. Δηλαδή, χρειάζονται ε, 15 χρόνια, πρέπει να ξέρετε, με 3% ρυθμό ανάπτυξη τη χώρα ετησίω σταθερά για να παθούν πίσω, για να αποκατασταθούν το 1 εκατομμύριο από το 1,500 τη καταγεγραμμένη ανεργία. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική πραγματικότητα για τα επόμενα 15 χρόνια. Άρα, τα μέτρα που θα πάρθουν εκεί για να μην γίνουμε μια έρημη χώρα, με δύο γενιέ που θα πάνε ξανά στη μετανάστευση κτλ., τα μέτρα σε αυτό το τομέα πρέπει να είναι ριζοσπαστικά, ριζικά και στα πλαίσια μια συμφωνία και με του εργαζόμενου, βεβαίω, και με τι μικρέ, τι μικρότερε, τι μεσέ επιχειρήσει. Μια ένα τέτοιο πρόγραμμα. Θα υπάρχουν όμω τα χρήματα, όλο, όλες εκείνες οι προποθέσει για να γίνουν όλα όσα αυτή λέτε. η, χώρα, αυτή η χώρα παράγει. Ε, μην έχετε καμία αμφιβολία. Ε, παράγει, αλλά το 80 με 85% πηγαίνουν στα τοκοχρεωλήσια. Δηλαδή ε, υπάρχουν, χρή, υπάρχουν χρήματα για να ζήσει. Αυτό ο τόπο, για να σταθεί στα πόδια του. σω όχι άμεσα για να προοδεύσει τόσο όσο θα θέλαμε. Αλλά εμεί έχουμε μία αντίληψη ότι οι δημόσιε επενδύσει θα είναι ο βασικό μοχλό, ο βασικό μοχλό, διότι μόνο έτσι ε, μπορεί να βγει από το τέλμα η ελληνική οικονομία, που θα διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα στοχευμένο για ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα και στην παραγωγική ανασυγκρότηση τη χώρα και στου άλλου τομεί. Σα θυμίζω ότι έκανε ο Ρούσβελτ στη μεγάλη κρίση του 29 και ύστερα. Αυτή η ανοησία η οποία ακούγεται φτιάξτε επενδυτικό κλίμα ότι πρέπει να έρθουν απ' έξω και θα μας σώσουν οι ιδιωτικέ επενδύσεις απ' έξω. Είδατε κανένα να έρχεται και με τι όρους θα έρθουν, με όρους εκποίησης του δημόσιου πλούτου. Οι δημόσιες επενδύσεις να ξέρετε οδηγούνται σε μηδενισμό. Είναι έγκλημα αυτό που γίνεται. Άρα λοιπόν δημόσιες επενδύσεις καινούργοι πόροι οι οποίοι θα βρεθούν από τους πλούσιους, από τους πολύ πλούσιους ή από τους φοροδιαφεύγοντες τόσων χρόνων με βάση αυτά που σας είπα προηγούμενα και ένα σχέδιο δανειοδότησης, νέας δανειοδότησης που θα είναι ευρωπαϊκό σχέδιο για όλο τον Νότο διότι η ευρωπαϊκή πρέπει να είναι η λύση στο χρέος, δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα που θα είναι με ρήτρα ανάπτυξη. Δηλαδή, αυτά τα δάνεια θα δίδονται, θα είναι πολύ μακροπρόθεσμα. Προφανώ δεν θα αποπληρώνονται την προσεχή τριετία ή πενταετία, έτσι ώστε το πρωτογενέ πλεόνασμα, το όποιο δημιουργείται από την παραγωγική διαδικασία τη ναι. χώρα, να μπορεί να πηγαίνει στο κοινωνικό κράτο, σε μισθού, σε συντάξει, σε παιδεία, σε υγεία, σε δημόσια ραδιοτηλεόραση, σε έρευνα. Χρειάζονται ακριβά τέτοια πράγματα για να ξανα σταθεί η χώρα στα πόδια τη. Ξέρετε, καινοτομία, ε, πρωτογενή τομέα. Χρειάζονται επενδύσει. Πρέπει να σκύψει το κράτο ή να δώσει λεφτά. Και αυτά τα λεφτά πρέπει να είναι στα πλαίσια δανειακών συμβάσεων που δεν θα ανατροφοδοτούν τι υποχρεώσει μα στο χρέο. Αν είναι να πεθάνει ο λαό μα για να ξεχρεώσουμε στου κυρίου κυρίου δανειστέ, εταίρου και όλου αυτού που λέτε, δεν πρόκειται αυτό να το κάνουμε. Δεν πρόκειται να αφήσει ο λαό μα καμιά πολιτική δύναμη να το κάνει. Και είμαι σίγουρο ότι και στα άλλα πολιτικά κόμματα, ακόμα και τη τις που συγκυβερνούν τώρα υπάρχουν τέτοιε απόψει ότι δεν μπορεί να πάει παραπέρα αυτή η κατάσταση. Τα όσα ακούγονται τελευταία, κύριε Βούτση, ξανά για τη λήψη νέων μέτρων, για το ενδεχόμενο. Η κυβέρνηση λέει ότι όχι, δεν θα πούμε ναι σε νέα μέτρα, προσθέτοντας το οριζόντια. Πώς το βλέπετε και οι κυβερνητικοί βουλευτές λένε ότι εμεί δεν μπορούμε να πούμε ναι. Η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι βρίσκεται σε σκληρό γύρο διαπραγματεύσεων με την Τρόικα. Νέα μέτρα λαμβάνονται κάθε μέρα. Δηλαδή, όταν χθε ο κύριο Κεγκέρογλου, απαντώντα στη βουλευτή μα, τη Μαρία Τιμπόλαρη, στην, ε, στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου των επίκαιρων ερωτήσεων, είπε και σήμερα το έχουν όλε οι εφημερίδε ότι ε, θα υπάρξει καινούριο πλαίσιο νομοθετικό για απολύσεις, για τις ομαδικές απολύσεις, δηλαδή θα πάμε πάνω από το 5% για τις μεγάλες βιομηχανίες που έχουν 150 και πάνω κτλ. Αυτό είναι ένα νέο μέτρο. Εάν πρόκειται να ληφθεί και πώς θα ληφθεί. Εάν πάμε στην υπερψήφιση αυτού του φορολογικού, το οποίο έβαλε σε διαβούλευση εχθές η κυβέρνηση, αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρξουν καινούργιες μεγάλες επιβαρύνσεις mm. σε στοχευμένα ε, πληθυσμιακά ε, μέρη. Το ίδιο είναι σε κάθε τομέα. Δηλαδή, αν τα πανεπιστήμια μας, παραματος χάρη, που επί έξι εβδομάδες βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα, είχαν ε, μαζικές απεργίες κτλ. Αν τα πανεπιστήμια μας δεν μπορούν γονατίσουν, δεν μπορούν να λειτουργήσουν ε, ε, από την έλλειψη δύο διοικητικών υπαλλήλων, όπως όλοι λένε, ε, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα νέο μέτρο. Ένα νέο μέτρο το οποίο ε, το συγκεκριμένο τομέα τον υποβαθμίζει λειτουργικά και ποιοτικά από πλευρά παροχή ε, ποιότητα σπουδών. Και yeah. θα μπορούσαμε, σα λέω, τομέα-τομέα να δούμε. Είδατε για το πετρέλαιο θέρμανση που είπαμε κτλ. Δηλαδή, το περί νέων μέτρων είναι και λίγο. Ε, φούσκα, ήδη αυτά που έχουν υπογραφεί. Είναι υπογραφή, πολύ γενικό και αόριστο. Βεβαίω, ήδη αυτά που έχουν υπογραφεί, εφόσον μπαίνουν σε υλοποίηση, αυτά για τι συντάξει, α πούμε, που λέγαμε προηγούμενα, όλε τι διαρροέ που γίνανε για να μετρήσουν το σφιγμό του κόσμου, είναι πάρα πολύ σημαντικά και είναι αρνητικά. Με το δημόσιο τομέα, τι να περιμένουμε, με τι διαθεσιμότητε και την κινητικότητα. Τι να σα πω, οι κουβέντε που, που κάνουμε, και σα το λέω απολύτω ειλικρινά, τουλάχιστον με βουλευτέ του Πασόκ, έκανα προσωπικά κάποιες κουβέντες που κάνουμε μέσα στην Ολομέλεια ή στο Περιστήλιο της Βουλής. Ε, ακόμα και για αυτούς οι οποίοι στηρίζουν τη σημερινή κυβέρνηση, έχει γίνει φανερό ότι αυτή η δαμόκλειο πάθη που επικρέμαται πάνω από οποιοδήποτε πλέον δημόσιο υπάλληλο, όχι απλά από τους σχολικούς φύλακε που έχουν μείνει αφύλακα τα παιδιά μας και ψάχνουν τώρα οι σύλλογοι γονέων για σεκιουριτάδες από αυτό το έγκλημα, αλλά μέχρι και του προϊσταμένου, μέχρι υπηρεσίε πολλέ στο ΣΟΤΑ, στα Υπουργεία κτλ. Αυτή η δεν δημιουργεί μόνο μία πούμε εκτεταμένη ανασφάλεια εργασιακή. Ρίχνει το επίπεδο δουλειά όσων παραμένουν. Εσείς δεν, λέτε δεν καμία απόλυση στο δημόσιο τομέα. Να το σας το πω, γοντα... Βεβαίως, καμία Βεβαίω, αναδιαρθρώσει έπρεπε να γίνονται συνεχώ διότι προχωράνε τεχνολογίε, προχωράνε οι ανάγκε, διαμορφώνονται καινούργιοι τομεί. Αυτό μπορεί κανεί να το δει σε μια συνεχή ροή και είναι κάτι απολύτω φυσιολογικό. Αλλά όταν όλο αυτό είναι το φύλλο οικεί, πλατή φύλλο για απολύσει, όπω υπάρχουν δεσμεύσει στο δεύτερο μνημόνιο, αυτό είναι έγκλημα. Διότι πέφτει το επίπεδο παροχή υπηρεσιών προ τον πολίτη. Ταυτόχρονα όμω σα επισημαίνω και το άλλο ότι με την βαρύτατη εισοδηματική μείωση που έχει γίνει ε, στους δημόσιους υπαλλήλου, όπως πόσο μάλλον και στους ιδιωτικού, όπου η ανεργία όπως επελάβει. Αν και πριν έτσι, λοιπόν, ε, βέβαια, λοιπόν, δεν έχουν όρεξη, δηλαδή πέφτει και το επίπεδο πλέον ε, δεν έχουν όρεξη για καριέρα, δεν βλέπουν μπροστά του όπω βλέπανε ότι σε τρία, σε πέντε χρόνια θα γίνω αυτό, θα γίνω το άλλο προϊστάμενο εκεί, να κάνω μια μεταεκπαίδευση, να πάρω ένα μεταπτυχιακό, να ανοίξω. Με συγχωρείτε, αυτά γίνονται όπω και για του καθηγητέ. Το γνωρίζετε πολύ καλά το πρόβλημα. Και υπήρχε πολύ σοβαρό 700, πρόβλημα. 800, Ο 900. Ο χώρο τη υγεία και τη παιδεία σου ευρώ. ευρώ, με συγχωρείτε. Πάρα πολύ. Να κάνει δύο, άλλο, να έχει πάρει δύο-τρία μεταπτυχιακά, να αναδιόριστο καμιά δεκαπενταριά χρόνια να μπει επιτέλου με, με, ένα τέτοιο ποσό για να κάθεται να διαβάζει και σπίτι και να μορφώνει τα παιδιά μας. Παρόλα αυτά, παρόλα αυτά υπάρχουν αξιολογότατη λειτουργοί και στη μέση εκπαίδευση και στην ανώτατη και στο δημόσιο, όχι όλοι, ίσως ούτε οι περισσότεροι, αλλά αξιολογότατη. Και είναι μεγάλο λάθος της κυβέρνησης, σα επαναλαμβάνω, που τώρα το καταλαβαίνουν ακόμα και βουλευτές των κυβερνών των κομμάτων, το ότι απαξίωσε τόσο πολύ το δημόσιο τομέα, στα μάτια του κόσμου, στην κοινωνία, δημιούργησε αυτά τα αντανακλαστικά. Καθένα να πίνει μια μπύρα το βράδυ και να λένε άντε αυτή του δημοσίου, α πούμε. Όπω άλλοι λένε για του μετανάστε, ότι αυτοί φταίνε για την κρίση. Τώρα οι, οι του ιδιωτικού λένε για το δημόσιο, όλοι μαζί έχουν μείνει στην ανεργία. Και σε λίγο, α πούμε, θα χτυπάμε το κεφάλι μα. Δεν είναι αυτέ λύσει. Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, έτσι κλείνοντα σιγά-σιγά τη συζήτησή μα, κύριε Βούτσι. Τι προέκυψε. Νέα αντιπαράθεση ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και κυβέρνηση με αφορμή τη παρελάση. Έχετε καλέσει εσεί έχετε απευθύνει κάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ για διαμαρτυρία εκείνη την ημέρα. Ε, Προφανώ δεν είναι τελετές ε, μέσα σε Σολίνα. Όποιο και όπου θέλει, εννοούμε και σωματεία, φορεί, να δώσουν το δικό τους ε, στίγμα στι μεγάλες αυτέ εκδηλώσει που είναι κοινωνικού περιεχομένου σε όλη τη χώρα. Έτσι. Ε, μπορούν και πρέπει να τις δώσουν με ευπρέπεια, με ειρηνικό τρόπο, με μαζικό τρόπο, περί αυτοπρόκειτα. Λοιπόν, γιατί ας πούμε αυτό είναι κακό, οτιδήποτε γίνεται δημοκρατικό... Βγήκαν και σχετικές ανακοινώσεις. Ναι, οτιδήποτε. Κοιτάξτε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο σήμείο. πλέον, όπου οτιδήποτε προϋποθέτει, εμπεριέχει ή καταλήγει σε συμμετοχή του κόσμου, του λαού, της νεολαίας, για να πει την άποψή σου, επαναλαμβάνω ειρηνικά, έτσι, χωρίς καταστάσει, ε, καταστάσεις, ε, θεωρείται από πλευρά αυτής της άκρως αντιδημοκρατικής κυβέρνηση ως παρότρινση ε, για αντιδημοκρατικές ενέργειες. Με συγχωρείτε πρώτα περί υποκρισίας ατελείωτης, διότι η βία και ο βιασμός της κοινωνίας που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια με αυτές τις πολιτικές είναι απίστευτος. Λοιπόν, ας κάνουν το σταυρό τους και όλες που δεν υπάρχουν και ευτυχώ που δεν υπάρχουν ακρότητε, εκτεταμένε ή και λιγότερο εκτεταμένε, διότι αυτή η κοινωνία δεν μπορεί να είναι κλειδωμένη σε κατάθλιψη. Θα πρέπει να σηκώσει το κεφάλι τη και όλοι μαζί να μπορέσουμε να υπάρξει μια έγερση για να προχωρήσει, να ανοίξει το παράθυρο τη ελπίδα και τη προσδοκία. Δεν έχουμε δικαίωμα η δικιά μου, η περίφημη γενιά του Πολυτεχνείου, ξέρετε, ή πολύ παλιοί που είμαστε τώρα. Κάποιοι μα παρακολούθησαν και ω γενιά τη μεταπολίτευση. Δεν έχουμε δικαίωμα να παραδώσουμε αυτή τη χώρα με μηδέν προσδοκίε και ελπίδε στα νέα παιδιά. Δεν έχουμε δικαίωμα Μάλιστα. για να κρατήσουμε κάποιε εξουσίε, έτσι, ή για να μα πούνε καλά παιδιά οι εταίροι και οι δανειστέ. Κύριε Βούτζη, εγώ στο σημείο αυτό να σα ευχαριστήσω. Να πω και, και, και πάλι ότι σε λίγη ώρα συγκεκριμένα στι 7 θα είστε ο κεντρικό ομιλητή σε πολιτική εκδήλωση που θα γίνει στο Εργατικό Κέντρο. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο Όχι. τελευταίο. Όχι, να είστε καλά. Σα ευχαριστώ και, και πάλι που ήσασταν κοντά μα σήμερα.